Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, καθώς είναι ο Άγγελος Λαμπίδης εκεί και ο κύριος Γιάννης, που είναι ο πατέρας του βρέφους. Καλημέρα. Τατιάνα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο Παπαγεωργίου νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται το βρέφος, το 40 ημερών βρέφος. Όλα έγιναν την Τετάρτη το απόγευμα, πριν από δύο μέρες δηλαδή, όταν ο κύριος Νασλίδης με τη σύζυγό του πήγαν το μωρό του στο βρέφος τους, στην εκκλησία της περιοχής τους, στο χωριό τους, για τον καθιερωμένο σαραντισμό, όπως είπες και εσύ. Να μας πει λίγα πράγματα για το πώς έγινε, τι έγινε εκεί πέρα ο κύριος Νασλίδης. Πήγαμε να εκκλησιάσουμε το παιδί 6 του μηνός κατά τις 5 η ώρα το απόγευμα. Εκεί που άρχισε να διαβάζει ο παπάς, ο ιερέας παίρνει το παιδί στην αγκαλιά του καθώς που προχωρούσε μέσα στην εκκλησία. Ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια, παραπατάει, δεν ξέρω, ζαλίζεται, πέφτει μαζί με το παιδί. Με το αποτέλεσμα να νομίζω ότι κάτι τώρα τελείωσε το παιδί μου, ναι. Τρέχω, σηκώνω το παιδί, βλέπω αν έχει πάθει κάτι το κεφάλι του. Από εδώ το παιδί είχε σφιχτεί και έτρεμε από το πόνο. Παίρνω το παιδί, δίνω στη σύζυγό μου, σηκώνω και τον ιερέα πάνω, του λέω εσύ εντάξει, μου λέει το παιδί να είναι καλά. Εντάξει, λέω. Είπα το παιδί τώρα δεν έχει πάθει κάτι. Πάω σπίτι, ελέγχω το παιδί, βλέπω ότι κρέμεται το αριστερό το ποδαράκι του, να έχει σπάσει τόσο άσχημα. Ήρθαμε εδώ στο νοσοκομείο, έχει κάταγμα και κάκωση κεφαλιού, του κρανίου. Ο νευροχειρούργος είπε μπορεί να νοσηλευτεί 4 εβδομάδες με 6, αλλά αυτό ακόμα δεν ξέρουμε, δεν μας είπε ακόμα τι ακόμα θα προκύψει στη συνέχεια. Ένα λεπτό. Για να νοσηλευτεί ένα βρέφος 6 εβδομάδες, σημαίνει σοβαρό. Ότι είναι κάτι σοβαρό που το παιδάκι μπορεί να μην διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, αλλά και σοβαρό κίνδυνο υγεία του, αλλά 6 εβδομάδες νοσηλείας ένα βρέφος σημαίνει ότι είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός, έτσι. Για το όνομα του Θεού. Έτσι μας είπε ο νευροχειρούργος. Νευροχειρούργος κιόλας. Ναι, έτσι μας είπε ο νευροχειρούργος. Αλλά δεν είναι θέμα μόνο το κάταγμα που έχει στο πόδι. Βέβαια. Φοβούμαι ότι κάτι πιο σοβαρό είναι ίσως. Ο νευροχειρούργος έχει διαγνώσει ακριβώς το τι πρόβλημα υπάρχει μετά την κάκωση, την κρανιοεγκεφαλική, όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή σας έχει δώσει μια πρώτη εικόνα που μπορεί να χρειαστεί το μωρό. Όχι, είπε θα γιατρευτεί. Επειδή είναι μικρό παιδί, λέει, θα κλείσει το κάταγμα αυτό. Απλά έχει σπάσει το πόδι του πολύ άσχημα και έχει κράταγμα στο πίσω κρανίου του κεφαλιού. Στο πίσω μέρος του κρανίου, ναι. Μάλιστα. Τι σας είπε μετά ο ιερέας, τι ηλικία έχει ο παπάς αυτός, πόσο χρονών είναι? Είναι γεννηθής του 40-80 χρονών εκεί κοντά. Εσείς τι αναμένετε να κάνετε τώρα? Μιλήσατε με τον ιερέα, θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη για το περιστατικό. Τι θα κάνετε τώρα? Καταθέσαμε μήνυση με την δικηγόρο μου, θα κινηθούμε νομικά. Ναι. Καταθέσατε μήνυση εναντίον του ιερέα ή εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου? Εναντίον του ιερέα, ναι. Όχι εναντίον της Μητροπόλεως. Όχι εναντίον της Μητροπόλεως, αλλά τι να σας πω, έχουν και αυτοί μια μεγάλη ευθύνη, πιστεύω, οι Μητρόπολοι. Εξηγήστε μας γιατί το λέτε αυτό, γιατί έχουμε εισπράξει και άλλες καταγγελίες εκεί από την περιοχή σας που θα ακούσουμε σε λίγο. Γιατί είναι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας. Εγώ δεν λέω ότι ο ιερέας πέταξε το παιδί μου κάτω επίτηδες, αλλά είναι μια μεγάλης ηλικίας άνθρωπος που... Γιατί άμα δεν το κάνω αυτό εγώ τώρα, θα κινδυνέψουν κι άλλα μωρά. Θα πέσει κι άλλο παιδί. Γιατί και τώρα στο νοσοκομείο, μόλις βγάλαμε το παιδί από το νοσοκομείο, ξαναέχουμε έρθει στο νοσοκομείο. Το μωρό είναι όλη την ώρα ξαπλωμένο, δεν μπορείς ούτε να τον πλύνεις, ούτε να τον κάνεις τίποτα.
Ναι, ένας τόσο σοβαρός τραυματισμός. Μιλάμε για ένα βρεφάκι 40 ημερών, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει. Πήγε η μαμά να πάρει την ευχή από τον παπά, αυτή την ευχή που παίρνουν όταν σαραντίζουν τα μωράκια. Σε αυτή την ηλικία, το κεφαλάκι του μωρού είναι ακόμα ανοιχτό. Βέβαια. Είναι πολύ ευαίσθητο το μωράκι ακόμα, δεν έχει. Και τα κατάγματα αυτά και το κάταγμα κρανίου και στο ποδαράκι δεν είναι. Βεβαίως μπορεί ένα μωρό αυτής της ηλικίας να ιαθεί πιο γρήγορα. Λόγω του νεαρού της ηλικίας του, αλλά από την άλλη δεν είναι απλά πράγματα αυτά.